Καταρχήν να σας ευχαριστήσω όλους που είστε εδώ σήμερα. Είναι μεγάλη μου χαρά. Να ξεκινήσω από τον εκδοτικό οίκο που με μια ομάδα ανθρώπων, καταρχήν με την Ειρήνη Πουρνάρα και την Ελένη Βαλεριάνου που βοήθησε στο εικαστικό κομμάτι του βιβλίου, έκαναν μια δουλειά που στο δικό μου χώρο της lifestyle δημοσιογραφίας, που είναι πολύ παρεξηγημένη, έδωσαν ακριβώς αυτό το επίπεδο που μπορεί να βρίσκεται η μόδα. Η μόδα δεν είναι απλώς ένα ρούχο, δεν είναι τάσεις, είναι αισθητική και στάση ζωής. Άλλωστε και lifestyle είναι αυτό, τρόπο ζωής. Ένας εκδοτικός, λοιπόν, ο Πάπυρος, ο Νίκος Βαρδακαστάνης, ο φωτογράφος, που βοήθησε πάρα πολύ, και κυρίως το έργο της Λουκίας, συνέβαλαν στη δημιουργία αυτού του βιβλίου. Είναι πολύ παράξενο να εισβάλλεις στη ζωή κάποιου. Όταν σκέφτηκα να γράψω τη βιογραφία της Λουκίας και τη ρώτησα, αντέδρασε καταρχήν αμήχανα και... Ποια είμαι, τι να γράψουμε για μένα. Της είπα ότι δεν θα ήταν προφανώς ούτε μια κουτσομπολιστική ιστορία που δεν μας αφορά αυτό το κομμάτι, αλλά το έργο της, οι εμπνεύσεις της, η πορεία της, οι άνθρωποι της. Η Λουκία με άφησε να μπω μέσα σε αυτό. Ομολογουμένως όμως στην πορεία κατάλαβα ότι αυτό χρειάζεται χρόνο. Ο άνθρωπος που μιλάει για τη ζωή του και ανακαλεί συνεχώς στιγμές προς τα πίσω, θέλει χρόνο και για να μπορέσει να τις επεξεργαστεί και για να σου τις μεταβιβάσει. Μας πήρε χρόνο αρκετό. Αυτό το βιβλίο δουλεύεται 2 χρόνια δηλαδή. Όμως ελπίζω ότι έχουμε καλύψει αυτό που θέλαμε από την αρχή με τη Λουκία. Να βρούμε όλα τα στοιχεία που συνθέτουν αυτό τον αισθητικό κόσμο. Είναι ένα ολόκληρο σύμπαν το σύμπαν της Λουκίας. Δεν είναι απλώς τα φορέματα, οι μπλούζες, ό,τι δημιουργεί. Έμαθα μέσα από τις κουβέντες μας πώς το θέατρο, η μουσική, η ζωγραφική, όλες οι τέχνες επηρεάζουν τη μόδα. Το ήξερα, το δούλευα χρόνια, αλλά είναι αλλιώς να το συζητάς με τον δημιουργό. Μέσα σε αυτό, να τονίσω ότι η συνδρομή όλων των ανθρώπων που θα διαβάσετε τη συνεντεύξη στο βιβλίο ήταν πάρα πολύ σημαντική. Τους ευχαριστώ θερμά, κυρίως για τον τρόπο τους. Γιατί ήταν όλοι πάρα πολύ διαθέσιμοι, πάρα πολύ βοηθητικοί και ο καθένας με οδήγησε σε ένα άλλο μονοπάτι. Αυτό. Ελπίζω να το απολαύσετε και δίνω το λόγο στην κυρία Χούπη.